Κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Πώς είστε? Χαίρομαι που σας συναντώ έστω και διαδικτυακά, αλλά είναι σημαντικό νομίζω να δώσουμε και εμείς το παράδειγμα ότι σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες όποιες συναντήσεις ή συζητήσεις μπορούν να γίνουν μέσω του διαδικτύου, αυτό να είναι κάτι το οποίο να το επιδιώκουμε, καθώς επιθυμούμε να περιορίσουμε την κινητικότητα όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε εύχομαι σε ένα μήνα από τώρα, στην επόμενη τακτική μας συνάντηση Δεκεμβρίου, τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και να μπορέσω να έρθω να σας επισκεφτώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήθελα να σας ενημερώσω εντάχει, καταρχάς για τα αποτελέσματα του ταξιδιού μου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την υπογραφή της διακήρυξης για τη σύναψη εταιρικής στρατηγικής σχέσης με την χώρα αυτή, η οποία έρχεται σε συνέχεια της πλήρους αποκατάστασης των σχέσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με το Ισραήλ. Δημιουργείται, πιστεύω, ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, που έχει μια διάσταση αφενός οικονομική, αφετέρου αμυντική, στην οποία και σε αυτήν αποδίδω εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι ήταν στο σύνολό του ένα πετυχημένο ταξίδι και μια απόδειξη ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική τον τελευταίο χρόνο έχει καταφέρει και έχει κτίσει νέες συμμαχίες χωρών που βλέπουν τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από την ίδια οπτική γωνία που την αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της αντιμετώπισης του κορονοϊού, που είναι και το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία. Είναι σαφές ότι ακόμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, δέχεται μια σημαντική, μια αυξημένη πίεση, στην οποία όμως έχει καταφέρει, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, να ανταποκριθεί. Και θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, στα νοσοκομεία μας, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στους θαλάμους COVID, συνολικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχουν καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν μια πανδημία η οποία μας χτυπάει όχι μόνο εμάς στην Ελλάδα, αλλά όλο τον κόσμο, με μια πρωτοφανή ένταση, και παρά τις συνθήκες πολύ αυξημένης πίεσης έχουν καταφέρει και τα έχουν βγάλει πέρα. Ξέρω επίσης ότι, και είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνεστε και εσείς από τις επαφές σας, ότι η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες είναι κουρασμένοι, είναι αγχωμένοι, είναι στενοχωρημένοι, είναι ανήσυχοι, είναι προβληματισμένοι. Και θεωρώ αυτά τα συναισθήματα απολύτως κατανοητά, και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα ζητήματα αυτά να μιλάμε πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια και με απόλυτη διαφάνεια. Δύο είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Η πρώτη προφανώς είναι η υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας, και θέλω να σας πω ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς μόνο όταν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι έχει μειωθεί σημαντικά η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα εξετάσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα την επόμενη εβδομάδα και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας πάντα με βάση τις υποδείξεις των ειδικών. Έχω πει πολλές φορές ότι το να κάνουμε Χριστούγεννα με τους δικούς μας σε ένα πλαίσιο το οποίο σίγουρα θα είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα Χριστούγεννα, αλλά δεν θα είναι και ένα πλαίσιο καθολικής απαγόρευσης, εξαρτάται πρώτα απ' όλα από εμάς τους ίδιους. Εφόσον εμείς τηρούμε και εξακολουθούμε να τηρούμε τα βασικά μέτρα προστασίας, είναι απολύτως βέβαιο ότι και τα κρούσματα θα μειωθούν και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα είναι τέτοια που να μας αναγκάζει να λειτουργούμε μονίμως στο κόκκινο, όπως ουσιαστικά συμβαίνει τώρα. Η δεύτερη προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε πάντα κοντά στους πιο αδύναμους και να κάνουμε πράξη την προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης για κοινωνική αλληλεγγύη τη στιγμή της κρίσης. Αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, την οικονομία, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, για όσο καιρό διαρκεί αυτή η κρίση, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε έναν μαζικό εμβολιασμό που θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω μας
αυτήν την μεγάλη περιπέτεια. Ήδη σήμερα τα συναρμόδια Υπουργεία εξήγηλαν ότι για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είναι κατά τεκμήριο οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας, θα υπάρξει διπλασιασμός του ποσού για τα Χριστούγεννα. Είναι μια κίνηση στήριξης αυτών των συμπολιτών μας, οι οποίοι σήμερα δοκιμάζονται περισσότερο και αναζητούν έμπρακτη τη στήριξη της πολιτείας. Από εκεί και πέρα, για να κλείσω με αυτό την εισαγωγική μου τοποθέτηση, το σημαντικό αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει σε μεγαλύτερη εκρήγορση και όχι σε χαλάρωση, είναι τα νέα που έχουμε από το μέτωπο του εμβολίου, τα οποία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Ξέρουμε πια ότι θα έχουμε παραπάνω από ένα εμβόλιο, τα οποία θα είναι, καθώς φαίνεται, πολύ αποτελεσματικά και προφανώς απολύτως ασφαλή για να πάρουμε τις σχετικές εγκρίσεις. Η χώρα μας έχει ήδη προμηθευτεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ποσότητες που τις αναλογούν και ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε ως όφιλε τον προγραμματισμό της ελληνικής πολιτείας για τον μαζικό εμβολιασμό του ελληνικού πληθυσμού, που εκτιμώ ότι θα μπορεί να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή αυτή είναι μια περίπλοκη άσκηση, το ελληνικό κράτος να είναι απολύτως προετοιμασμένο, έτσι ώστε από τη στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας τα εμβόλια, ο εμβολιασμός να γίνει το στομότερο δυνατόν. Και επειδή για τα πιο πολλά εμβόλια θα χρειαστούν 2 δόσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια σχετικά περίπλοκη άσκηση. Αλλά δεν έχω καμία από τις αμφιβολία ότι θα καταφέρουμε να την φέρουμε εις πέρας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για λόγους σημειολογίας η πολιτική και η πολιτική ηγεσία να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα σπεύσουμε να εμβολιαστούμε. Εμείς, οι οικογένειές μας, δημόσια, για να καταδείξουμε και στην ελληνική κοινωνία το προφανές ότι το εμβόλιο είναι εδώ για να μας προστατεύσει από το να αρρωστήσουμε, είναι εδώ για να προστατεύσει τους αγαπημένους μας από το να αρρωστήσουν και είναι το μόνο εργαλείο το οποίο αποδεδειγμένα πια μπορεί να μας επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Άρα, οφείλουμε όλοι μας να χτίσουμε ένα τείχος λογικής και αλληλεγγύης απέναντι στους λίγους, γιατί δεν είναι πολλοί, οι οποίοι εξακολουθούν να αρνούνται τα επιστημονικά δεδομένα και ενδεχομένως να δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη με θεωρίες συνωμοσίας που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε αυτά τα οποία μας υποδεικνύει η επιστήμη. Όμως έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βλέπουμε πια την κορυφή του βουνού. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε και καρδοκούν αρκετές χαράδες μέχρι που να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού. Αλλά τουλάχιστον έχουμε οπτική επαφή με το τέλος αυτής της περιπέτειας. Και στο χέρι μας είναι να φτάσουμε μέχρι την κορυφή του βουνού με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Ανθρώπινες απώλειες, αλλά και οικονομικές απώλειες. Κύριε Πρόεδρε, μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, ακόμα και στα θέματα της μετακίνησης, είναι ευχάριστο που μπορούν και γίνονται κάποιες κινήσεις και το ταξίδι σας αυτό το χθεσινό ήταν σημαντικό, με την έννοια ακριβώς ότι οι διμερείς σχέσεις της χώρας και οι πολυμερείς συνεργασίες, ειδικά στα θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο για την οικονομία, αλλά για την ασφάλεια της χώρας, για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό λοιπόν πραγματικά είναι ένα θετικό νέο. Από εκεί πέρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας το που εστιάζεται στην κρίση της πανδημίας, γιατί δυστυχώς αυτό το αποκαλούμενο δεύτερο κύμα, όπως φαίνεται, είναι αρκετά βαρύ και αυτό φάνηκε πανευρωπαϊκά. Όλοι έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουν. Η σκέψη όλων μας τούτη τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα που βρίσκονται σε οριακό σημείο. Δυστυχώς, ο κορονοϊός απέδειξε ότι είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο, δεν συγχωρεί οποιαδήποτε αμέλεια, οποιαδήποτε χαλάρωση ή εφησυχασμό. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες ακόμη, μακάρι να μην είναι πάρα πολλές. Η αγωνία, η κούραση των συμπολιτών μας, όλων ημών, είναι σημαντική, ήδη από την πρώτη περίοδο, πόσο μάλλον και τώρα. Τα μέτρα μας δυσκολεύουν όλους και βαραίνουν τον πληθυσμό. Πρέπει όμως να αντέξουμε, να είμαστε όσο γίνεται προσεκτικοί, να είμαστε αλληλέγγυοι για να μπορέσουμε να ξανανταμώσουμε σε καλύτερες συνθήκες. Θα ήθελα πραγματικά κι εγώ να εξάρω
πέρα από τη δυσκολία, όλοι οι συμπολίτες μας σηκώνουν βάρη. Ο καθένας από τη σκοπιά του προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί στα καθήκοντα που του αναλογούν και να σηκώσει αυτή την, να αντέξει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Αλλά το βάρος που σηκώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, αλλά προφανώς στις μονάδες και στις περιοχές που έχουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει, πέρα από την αναγνώριση που τους οφείλουμε και νομίζω όλη η ελληνική κοινωνία τους την παρέχει, να υπάρξει και εκ μέρους πολιτείας στο μέτρο του δυνατού και έμπρακτη αναγνώριση. Φυσικά παρακολουθώ και εγώ, η ενίσχυση των υποδομών, όλα γίνονται, αλλά και η ηλική αναγνώριση στους ανθρώπους αυτούς πρέπει να δοθεί στο μέτρο του δυνατού, μόλις καταστεί αυτό εφικτό. Θα ήθελα όμως να σταθώ και σε κάτι άλλο σχετικό, στο θέμα της προσφοράς των εθελοντών στην περίοδο αυτή. Γιατί το έζησα, το είδα και το παρακολούθησα έτσι με ενδιαφέρον και στην πρώτη περίοδο και τώρα το βλέπω και πάλι. Από την πολύ απλή μορφή που μπορεί ο καθένας στο σπίτι του, στην πολυκατοικία που μένει, στη γειτονιά του, μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών, να προσφέρει λίγη υλική ή ψυχολογική υποστήριξη στους συνανθρώπους του, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Από τις κοινωνικές κουζίνες που υπάρχουν και όπου πηγαίνουν εθελοντές συμπολίτες μας και προσφέρουν και για να παρέχεται τροφή δωρεάν φαγητό στους ευάλωτους συμπολίτες μας και μην ξεχνάμε τις περιόδους που έρχονται, ο χειμώνας και οι γιορτές. Και βέβαια το πιο κρίσιμο που είναι οι εθελοντές ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί πληροφορούμε ότι και οι γιατροί έχουν ήδη μετακινηθεί από νοσοκομεία της Αθήνας στην Θεσσαλονίκη και σε άλλα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, οι νοσηλεύτερες που με πολύ συγκίνηση είδαμε χθες, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά νομίζω και από τα Γιάννενα και αλλού, πραγματικά τους οφείλουμε μεγάλη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη, γιατί ακριβώς είναι το παράδειγμα της κοινωνίας των πολιτών που είναι πάντα παρούσα, αλλά και των κρατικών λειτουργών που υπερβαίνουν έστω και με κίνδυνο τη ζωή του, γιατί κατά τα ψέματα είδαμε και θανάτους γιατρών και νοσηλευτών. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας και είναι κάτι που μας παρηγορεί, όπως βεβαίως και τα πολύ θετικά αποτελέσματα του εμβολίου στα οποία αναφερθήκατε, που είναι ίσως αυτά που μας δίνουν και δύναμη, όπως είπα, να αντέξουμε αυτή την περίοδο, να ακολουθούμε όμως πολύ πειθαρχημένα, όπως το έχει ξανακάνει στη μεγάλη του πλειοψηφία ο ελληνικός λαός, τις υποδείξεις των ειδικών. Εδώ νομίζω ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ρόλο σημαντικό να παίξουν. Πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση από όλους, να εστιάζουν στα κρίσιμα και σε αυτά που στηρίζουν αυτή τη στιγμή την κοινή προσπάθεια όλων. Και έτσι θα ήθελα και εγώ να προσπαθήσω να συμμεριστώ την αισιοδοξία σας, ότι εάν όλα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, και βέβαια ο καθένας το πρώτο βάρος αναγκαστικά πρέπει στην υπεύθυνη πολιτεία, στην κυβέρνηση και σε όλους όσους μπορούμε κάτι να κάνουμε, να είμαστε αισιόδοξοι έτσι για το μέλλον, ότι δεν θα αργήσουν οι πιο φωτεινές, ας το πούμε, μέρες. Έτσι είναι και το μήνυμα των Χριστουγέννων φέτος αποκτά ιδιαίτερη αξία και θα ξανασταθώ σε αυτό το οποίο σας είπα. Χρέος μας είναι όταν με το καλό οι ειδικοί μας υποδείξουν ότι μπορούμε σταδιακά να ανοίγουμε την οικονομική και κοινωνική ζωή, να το κάνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα. Διότι αυτό το είναι δεδομένο ότι γνωρίζουμε πια ότι κάθε εφησυχασμός τιμωρείται. Αυτό είναι και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό μάθημα, είναι παγκόσμιο μάθημα. Ο ιός αυτός είναι εξαιρετικά ύπουλος και ειδικά το χειμώνα, που περνάμε περισσότερο χρόνο μέσα, είναι από τη φύση του και πιο μεταδοτικός. Άρα, να γνωρίζουμε ότι θα πάρουμε ως πολιτεία τις αποφάσεις μας με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και τονίζω ότι ο πιο βασικός δείκτης τον οποίο θέλουμε να κοιτάμε είναι η μείωση της πίεσης στο εθνικό σύστημα υγείας και από εκεί πέρα στο χέρι μας είναι να μπορέσουμε και τα Χριστούγεννα να βρεθούμε πάντα με πολύ πιο αυστηρούς περιορισμούς αυτή τη φορά, τουλάχιστον με τους ανθρώπους που αγαπάμε, για να γιορτάσουμε την σημαντική αυτή γιορτή με το αίσθημα αλληλεγγύης στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε και εγώ θέλω να σταθώ στην σημαντικότητα της προσφορά πολλών συμπολιτών μας οι οποίοι υπερβάλλουν τους εαυτούς τους σε αυτή την συγκυρία, αγνοούν τον κίνδυνο και κάνουν το κάτι παραπάνω. Αυτό το κοινωνικό κεφάλαιο αλληλεγγύης, το οποίο πάντα δοκιμάζεται σε στιγμές κρίσης και πάντα υπονομεύεται από αυτούς οι οποίοι θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα στη χώρα μας, είναι πολύ σημαντικό να το διαφυλάξουμε. Είναι ένα κεκτημένο το οποίο έχουμε κερδίσει και είναι μια κατάκτηση όχι μόνο
δεν είναι κατάκτηση του, της χώρας, του κράτους, είναι κατάκτηση της κοινωνίας των πολιτών πρωτίστως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το αναδείξατε.